Γεια σας και Star Wars! Το επεισόδιο 8, η τελευταία η Jedi, βγαίνει πάρα πολύ σύντομα στους κινηματογράφου στις 14 Δεκεμβρίου. Και εμείς αποφασίσαμε να δούμε όλες τις ταινίες της σειράς Star Wars και φτάσαμε στο τέλος της κυρίως σάγκα της εξαλογίας, στο επεισόδιο 6, η επιστροφή των Jedi. Γεια να Star Wars! Έχουμε πάλι ένα σούπερ όπλο, το οποίο κάνει το άστρο του θανάτου να φαίνεται παιχνιδάκι και δεν μιλάω για το δύναμη ξυπνάει. Μιλάω για αυτή την ταινία. Το οποίο φυσικά έτσι όπω το θέτει κάνει το κρίμα στο λαιμό τη δύναμη, ξυπνάει δεκαπλάσιο, αλλά τέλο πάντων. Θα φτάσουμε και εκεί. Η κατασκευή μου ταινία ξεκινάει πολύ δυνατά, διότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοκρατορία από το Ρεντζέτον, the τζέντα η Η μιλιταριστική αρχή με τον ευριασμένο Βέιντερ, το χεσμένο πάνω του Τζέρτζερον, είναι ό,τι χρειάζεσαι για ένα δυνατό ξεκίνημα στη μέρα σου. Λοιπόν, είναι επίσημο, τα ντρόιτζ δεν μου αρέσουν. Είναι καθώς. επίσημο, δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Α, όχι, τέλο πάντων. Ειδικά εδώ τηλεοπτικό στήσιμο και απλά προχωράνε εκεί τα δω. Προχωράνε στο άντρο του τζάμπα. Και τι εμφάνιση που τον αφήσαμε, που τον βρίσκουμε, το διαπεραστικό, αλλά στοιχειωμένο βλέμμα και όλα αυτά από τέτοιο, έτσι. Από ολόγραμμα. Λατρεύω την αψίδα χαρακτήρα του Λουκ. Σα το έχω πει, ναι. Το Jedi Rocks, εγώ το αγαπώ. Ωραίο το παλιό που ήταν καθαρό εμοφανκ, αλλά. Η Σεκάν δεν δούλευε η παλιά. Διότι η παλιά Μαριονέτα δεν ήταν καθόλου καλή και αυτό ήταν ο βασικό λόγο που αντικαταστάθηκε. Το νέο τραγούδι είναι πολύ πιο blues, έχει τη σωστή ενέργεια και έχει και τη σαύρα μπλουζίστα που παίζει φυσαρμόνικα. Φθα... Και δεν καταλαβαίνω γιατί ας πούμε η καντίνα είναι ό,τι ωραία, ενώ η ίδιου τύπου παλαβομάρα απλά ανεβασμένη είναι κακό. Α, ναι, οκ. Okay, ο Λούκας μου βίασε τα παιδικά μου χρόνια. Όχι. Δεν, oh, είναι, δεν είναι... αυτό. Εμένα δεν μ αρέσει η Τη σκηνή στην καντίνα δεν τη λατρεύω, αλλά δεν τη συχαίνομαι κιόλα. Αυτό εμένα δεν μου δουλεύει γιατί είναι κανονικότατο βίντεο κλιπ και φλερτάρει ρε παιδί μου με το musical. Λοιπόν, οτιδήποτε ακολουθεί μέχρι να ελευθερωθεί ο Χάν Σόλα από τη Λέγια δεν μου αρέσει. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ τηλεοπτικό το στήσιμο, τα σκηνικά και φωτισμοί είναι όλα πάρα πολύ κλειστά, α πούμε. Έχει και κάτι γκαφίτσε και κάτι χαβαλέδε που εμένα δεν μου αρέσουν. Ακόμα και εκεί που ξυπνά ο Χάν Σόλα έπρεπε να σκέφτομαι ξέρεις, α, επιτέλους επέστρεψε ο αγαπημένος μου, ένα από του αγαπημένους μου ήρωες, ανταυτού σκέφτομαι ότι κάτι παίζει με την Κάρι Φίσερ εδώ πέρα. Τουλάχιστον έχει το look. Και έχουμε το προφανέ βέβαια ότι η σιλουέτα του θυμίζει τον Darth Vader, με το καλημέρα σα πνίγει δυο γουρνοφύλακε. Και, και διαπιστώνω εδώ όμω ένα τεράστιο πρόβλημα με την ταινία. Είναι στατική. Δηλαδή τι έχουμε ω τώρα. Έχουμε. Μπαίνει κάποιο από την κεντρική πύλη, πηγαίνει στο hall του τζάμπα και απλά γίνονται σκηνικά τα οποία δεν το θεωρώ ενδιαφέροντα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι τη πρώτη πράξη. Με το Rancor ξαναγυρνάμε στην παλιά καλή Flash mm -hmm. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η κορύφωση της διάσωσης του Han Solo. Σεναριακά είναι ψιλοάχρηστο. Ή το Σάρλακ είναι ψιλοάχρηστο. Mm -hmm. Θεδομένου το γεγονότος ότι το Rancor έχει χτιστεί πολύ ωραία με τη χορεύτρια που τρώει πριν και λες ότι τι είναι αυτό το μυστηριώδες τέρας εκεί κάτω», θα πω ότι το Σάρλακ είναι ψιλοάχρηστο. Mm -hmm. Θα μπορούσε άνετα το Rancor να είναι η κορύφωση στην οποία σκοτώνεται το τζάμπα και γίνεται όλη η φάση. Εντάξει, εδώ κάτι κάνουμε. Έχουμε κάνει εξυπνάδα, έχουμε κάνει ακροβατικό. Ανοίγει λίγο το μάτι σου στην έρημο. Ανάδει και ο Λουκ το πράσινο φωτό και Ο Ω, wow, πράσινο φωτόσπαθο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό τότε. Εδώ έχω την εντύπωση ότι ο Λούκα έχει πάρει τα ενία από τον σκηνοθέτη τη ταινία, τον Ρίτσαρντ Μάρκαντ, διότι στο αυτοκρατορίο του δεν πέρασε 100% το δικό του. Που μπορεί να είναι απλά φήμη όμω, διότι στην αρχή είχε προτείνει την ταινία αυτή στο Spielberg και στο David Lynch. Οπότε. Και αυτοκράτορα. <laughs> στο σχέδιο του Λούκα, ο αυτοκράτορα ήταν πάντα για το Star Wars το τελικό εμπόδιο, δηλαδή σε επίπεδο βιντεοπαιχνιδιού, ας πούμε, θα ήταν το Final Boss. Αρχικό σχέδιο ήταν να γίνουν 9 ταινίε ή 12 ταινίε. Κόπηκαν αυτά, έγιναν 6 ταινίε, οπότε εμφανίζεται εδώ. Mm. Και αν σκεφτεί κανεί δεν θα τον είχαμε δει με το Vader αν είχε γίνει το αρχικό σχέδιο ποτέ, Ευτυχώ που μία έννοια. Ναι, γιατί ο Βέιντερ θα πέθανε ούτω ή άλλω το 6. Θα πέθανε ούτω ή άλλω το 6. Η σκηνή με το Γιόντα είναι ωραία. Πεθαίνει μισοβουτυγμένο στην αποτυχία του με το look, με το τάγμα, με όλα όσα έχουν συμβεί. Τα πράγματα έχουν πάει, πάει πάρα πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν, αλλά δεν έχει επιλογή. Πολύ ωραία δοσμένο, αλλά εδώ βλέπω ένα πρόβλημα που έχει όχι μόνο αυτή η ταινία, αλλά και πολλά νούμερο 3 τριλογιών. Είναι ότι κάνουν τα κουτιά για να λύσουν ό,τι έστησε η προηγούμενη πιο πολύπλοκη ταινία. Εντάξει, πρέπει στην ενδιάμεση ταινία να πειραματιστεί και στην τρίτη να καταλάβει ότι το παρακάνει. Ναι. Αυτό σε κουβέντα με τον Μπεν, μετά δείχνει το πλήρε μεγαλείο του πόσο τσογλάνι ήταν με το a certain point of view που του λέει. Ο και είπε όλε τι μισέ αλήθειε στον look διότι άλλαξαν πράγματα στα prequels. Οπότε κάποιο το βλέπει σε αριακή τρύπα ή κάποιο το βλέπει το πόσο τσογλάνι και κοθώνει είναι ο Μπεν και Νόμπι και τον αγαπάω γι' αυτό βέβαια. Δεύτερο άστρο του θανάτου. <laughs> πολλοί γκρινιάζουν γι' αυτό, πολλοί το μισούν και στο επίπεδο της ιδέας κιόλα, προφανώς, εγώ τίνω να ψιλοσυμφωνήσω, αλλά δουλεύει. Ναι. Καλός ή κακός δουλεύει. Ίσως χρειάζεται το Star Killer Base για να εκτιμήσει κανείς το δεύτερο άστρο του θανάτου, προφανώς. Ο αυτοκράτορας παίρνει τη μεγαλύτερη επιτυχία των επαναστατών και την χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει μια παγίδα που θα τους εξαφανίσει. Το κυνηγητό με τις μοτοσυκλέτες. Σαν να είσαι στο Star Tours. Αδρεναλίνη. Και όταν μπαίνει ο Wicked, <laughs> έχει μια ανθρώπινη διάσταση. Δύο ζωντανά όντα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Ναι, εγώ δεν θα σχολιάσω για το Wicked και τα γιατί θα βρίσω διότι σε ένα νούμερο 2 μπορεί να το κάνει ίσω αυτό, αλλά στο κλείσιμο τη επική τριλογία, δε φίλε. Βασικά, όχι, δεν το κάνει ποτέ. Πουθενά δεν σου χτίζει ότι αυτά μπορεί να ανθρωποφάγα κτίνει, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα. Και καταφέρουν να, 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 να καταστρέψουν τους αυτοκρατορικούς, δηλαδή φτηνένουν όλη την απειλή. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να έχει τα δύο προηγούμενα του Stormtroopers, οι οποίοι έχουν κακό σημάδι, αλλά νικάνε λόγω αριθμών, σαν τα όρκα, ας πούμε, στον αυτό των κλειδιών. Και είναι άλλο πράγμα αυτό. Ωραία σκηνή αυτή, λόγω του Mark Diermid και τη μουσική του Williams. Παίρνουμε και λίγο χτίσιμο για το τι θα συμβεί με τον ε, Vader αργότερα. Βλέπουμε ότι αυτό ο δεν δίνει την παραμικρή δεκάρα, απλά τους περιμένει να έρθουν να τους ξεκλειδίσει μια και καλή, αυτό που έλεγες. Λοιπόν, είναι από τις λίγε στιγμέ στην ταινία που μα θυμίζουν ότι εδώ κλιμακώνεται ο πόλεμο και άρα η τριλογία. Γιατί κατά τα άλλα η μάχη στο άστρο του θανάτου είναι εξαιρετική και πολύπλοκη και μαζική. Είναι απλά μια μάχη, νιώθω. I you to on the ship. Και σε αυτή τη σκηνή βλέπουμε πω ο Βέντερ και ο Αυτοκράτο δεν είναι απλά αφεντικό και δούλο, αλλά είναι και παντρεμένο ζευγάρι. Λατρεύω τη σχέση του με τη σκηνή. Εδώ είναι λίγο χαριτωμένη η σκηνή, διότι είναι και μια χρήση τη δύναμη. Έξυπνη βασικά. Είναι αλαφρό, αλλά δεν είναι παιδικό. Είναι το σωστό είδο, α πούμε, χαριτωμενιάς, ξέρω εγώ. Και η σκηνή του Θρύπιο που αφηγείται τι δύο προηγούμενε ταινίε στη φωτιά είναι και αυτή πολύ ωραία, διότι νιώθει ότι γεννιέται ένα τρίλο εδώ πέρα. Αλλά μου δουλεύει ταυτόχρονα που το προσγειώνει και ο Χάν Σόλο, γιατί ο Χάρισον Φόρντ δουλεύει εδώ που δεν γουστάρει να είναι στο πλατό. Και τι κάρετε ακόμα ένα κουτάκι για να τελειώνουμε, γιατί είχαμε σκοπό 9 ή 12 ταινίε. Η αδερφή του Λουκ θα ήταν άλλο χαρακτήρα από τη Λέια. Εδώ το ενώσαμε για να τελειώνουμε. Νομίζω καλά έκανε όμω. Δουλεύει και α ξεχάσουμε τώρα το φίλι. Αυτή είναι μια γαμάτη σκηνή. Είναι ήρεμη, υποβόσκει μια ανασφάλεια για το πώ θα αντιδράσει ο Βέιντερ. Ο διάλογο και ερμηνείε. Φοράει μάσκα τώρα, έτσι, ο Ντέβιτ Πράουζ και πρέπει να πατήσει όλα στη φωνή και με κάνουν να βλέπω τον Άννακιν πίσω από τη μάσκα. Και για πρώτη φορά ακούμε το όνομα Άννακιν, άμα δεν έχουμε δει τα prequels. Και αυτό είναι τέρμα ανατριχιαστικό, διότι στο σενάριο και από το πώ το στείλουν εδώ και το παίζουν. Είναι λε και ο Βέιντερ και ο Άννακιν είναι όντω δύο διαφορετικέ προσωπικότητε. Αυτό είναι μια από τι τέλειε στιγμέ Star Wars. Τη σκηνή όπου ο Λουξ συναντά τον Αυτοκράτορα, σω την έχω δει περισσότερε φορέ από κάθε άλλη σκηνή στο Star Wars μετά το κεραυνοβόλυμα στο τέλο. Φυσικά. Δηλαδή το VHS μου του Return of the Jedi, σε εκείνο το σημείο πρέπει να έχει φαγωθεί τελείω. Δεν χρειάζεται να πω για το McDiarmid και το πόσο βάζει κάτω την τελειότητα και τη δείχνει πώ ακριβώ γίνεται. Θα πω όμω ότι μου αρέσει και πολύ το πώ παίζει ο Χάμιλ σε αυτή τη σκηνή. Διότι παίζει τον τρομοκρατημένο, ναι. παίζει κάποιον ο οποίο τα κάνει πάνω του, ναι. αλλά ταυτόχρονα είναι αποφασισμένο να το πάει μέχρι τέλου. Και είναι ένα ρεαλιστικό είδο θάρρου αυτό. Λοιπόν, στη μάχη στο διάστημα, η ILM είναι ο κύριο του παιχνιδιού. Είναι αεροπλανικούρε οι οποίε στέκουν ακόμα και σήμερα. Και δουλεύει και το γεγονό ότι το άστρο του θανάτου διαλάει πλοία και κάθε χτύπημα, ρε παιδί μου, κάθε ναυαρχίδα που χάνεται, τσούζει. Η μάχη στον Endor είναι μέτρια με κακέ στιγμέ. Ο λόγο είναι τα καζολίνα από την κόλαση, τα Ewoks και το γεγονό ότι. Η προσοχή όλων έπεσε στο διάστημα και στον Λουκ την άλλη, α πούμε. Μερικά ωραία σκηνικά εδώ και εκεί, τα οποία εντάξει, Περνάνε, αλλά δεν με εξήταραν ούτε όταν ήμουν μικρό. Και η αγαπημένη μου σκηνή σε αυτή την σεκάνη είναι όταν σκοτώνεται το ένα εγώ και το άλλο είναι από πάνω του και κλαίει. Εκεί γελάω. Γελάω, Σίφη. Είσαι άδικο. Όχι. Διότι αυτή η στιγμή είναι πολύ καλή. <σχ> διότι είναι από τι λίγε που παίρνουν την ηλικιότητα των Ιουộc e στα σοβαρά. <σχ> Σκέψου ότι όταν τα παρουσιάζει τρομερού πολεμιστέ είναι γελία. <σχ> αλλά εκεί βλέπει το Ιουộc e το οποίο δεν πιστεύει ότι πέθανε. <σχ> <σχ> γιατί είναι ηλίθιο. <σχ> Και αυτό έχει κάτι το ανθρώπινο, έχει κάτι, έχει μια αλήθεια που είναι ωραία. Πώ δεν βλέπετε το χιούμορ σε αυτό, Πώ δεν βλέπει το χιούμορ, Είναι πάρα πολύ αστείο για μένα. Εδώ είναι το ζουμί. Εδώ είναι όλα τα ζουμιά όλων των Star Wars συνολικά εννοείς. Είναι πολλέ σάλτσε εδώ πέρα. Στη σιγουριά του Λουκ λόγω πίστη στον Άννακιν. Στην αλαζονία του αυτοκράτορα λόγω τη παντοδυναμία του. Στη σιωπή του Βέιντερ έχει τη μουσική, το φωτισμό, την ένταση. Έχει τον υποβόσκοντα θυμό και του Λουκ και του Βέντερ, ο αυτοκράτορα πιπηλάει τον Λουκ, α πούμε. Και βλέπουμε πόσο ξεδιάτροπο είναι σε σχέση με το πώ ήταν με τον Άννακιν. Διότι στον Άννακιν του έλεγε: Ε, ξέρει η δημοκρατία, είναι να σώσει την με... Εδώ λέει αγοράκι μου, άκου. Έχετε χάσει, έχει διαλέξει τη λάθο πλευρά. Έλα μαζί μου, γιο του μπαμπά σου είσαι, νεύρα έχει. Τι προσπαθεί, βρε αγορίνα μου. Και πιάνει τον Λουκ. Πολύ σωστά αυτά, αυτή η προσέγγιση, διότι δύο ταινίε τώρα, τρει, έχει άλλη τα θέματα, έτσι. Έχει χάσει το δάσκαλό του. Έχει χάσει δύο δασκάλου τώρα που το σκέφτομαι. Έχει χάσει το χέρι του. Έχει χάσει την προσπάθειά του να μεταστρέψει τον πατέρα του. Ε, πολύ λογικό. Και ο Λουκ όμω κάνει συναισθηματικό πόλεμο στον Βέιντερ γιατί προσπαθεί να βγάλει τον Άννακιν από μέσα. Το οποίο βέβαια είναι μάταιο γιατί κάθε απάντηση του Ντάρτ Βέιντερ είναι να ορμάει στο γιο του. Και όμω με πολύ ωραίο ε, σωματικό και φωνητικό έτσι, παίξιμο, βλέπουμε σιγά σιγά την αλλαγή του Βέιντερ προς αυτό που θα συμβεί μετά. Η σκηνή που όλα χάθηκαν, ο Λουκ είναι κρυμμένος στις σκιές, έχει χάσει συναισθηματικά, ο Βέιντερ ανακαλύπτει ότι η κόρη του ζει και πρόκειται να την πάρει και να την κάνει σαν τα μούτρα του, εκεί είναι συναισθηματική βαρύτητα και τα πραγματικά stakes όλες τις εξαλογές εδώ κλείνει η ιστορία. Και εδώ είναι που ο Λουκ το χάνει και πέφτει στη σκοτεινή πλευρά και έχω μια από τι αγαπημένε μου σκηνέ σε όλη την οχταλογία πια εδώ πέρα, έτσι. Η μουσική του Williams, πάλι, sorry κιόλα. Έχει τα δαιμονικά φωνητικά του αυτοκράτορα, του θέματο του αυτοκράτορα να είναι σε έξαρση, διότι ο Λουκ το χάνει, ορμάει στον Βέιντερ σε μια εξαιρετική χορογραφία που λυσαλέα επιτίθεται ο γιο τον πατέρα και νιώθει μέσα τη μουσική ότι η ίδια η δύναμη θρυνεί για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Και βέβαια έχεις την αποφόρτηση όλη αυτού του πώς το θρίαμβο του πώς ο Λουκ πετάει στα μούτρα το αυτοκράτορα το φωτόσπαθο γιατί αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση θρίαμβου από το να βλέπει το χέρι, να βλέπει το όραμα στη σπηλιά στην αυτοκρατορία αντιμετήθηκε να, να κινδυνεύει να πραγματοποιηθεί και να ξεπερνά τον εγωισμό που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ο πατέρα αυτό δεν άναψε φωτό παθο στον αυτοκράτορα. Ναι, θα την πληρώσει βέβαια, καλά τα λέω εγώ, αλλά ο Αυτοκράτορας δεν γουστάρει να χάνει, οπότε θα του την παίξει με κεραυνού, α πούμε, και θα δώσω τρελά εύσημα στον Μαρκ Χάμιλ για το κολοχτύπημα που βάρεσε από κεραυνού που δεν υπήρχαν στο πλάτο. Μπράβο. Και τέλο, να πω για την επιλογή του Βέντερ, η οποία είναι συγκλονιστική. Θυμάμαι ξαφνικά τον 9χρονο Άννακιν σε όλο αυτό, ένα βλαμμένο εφηβάκι. Τον θυμάμαι πολεμιστή, τον θυμάμαι ε, να έχει γίνει barbecue στην εκδίκηση των Σίτι. Βλέπω όλο το ταξίδι του πώ έφτασε εδώ. Δυστυχώ διαφωνώ με την ε, επιλογή του Λούκα να βάλει το no ε, του σηκώσει τον αυτοκράτορα, αλλά εντάξει, δεν είναι αρκετό για να διαλύσει τη σκηνή. Έχοντας δει τα prequel, έχοντας παρακολουθήσει από την αρχή πόσο πάλι την έχει βιάσει Κάθε τι καλό και όμορφο στο γαλαξία εδώ και 35 χρόνια συστηματικά, η απόφαση του Βέιντερ φαίνεται πολύ καθυστερημένη. Αλλά αυτή είναι η τραγωδία του. Ήξερε ότι ο Πάλπατιν είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί ποτέ, αλλά ήθελε να εκμεταλλευτεί κι αυτό. Ήταν πολύ αδύναμο για να αντισταθεί. Mm -hmm. Σε επίπεδο χαρακτήρα, σε καμία περίπτωση δεν είναι θριαμβική η επανάσταση του Βέιντερ στον Πάλπατιν. Είναι θλιβερή. Σε επίπεδο εξαλογία, είναι θριαμβική, διότι είναι επιτέλου η εκπλήρωση της προφητείας. Σωστά. Και αυτή η σκηνή είναι η απόλυτη δικαίωση των prequel και η απόλυτη... Το απόλυτο κούμπομα όλων των Star Wars. Η ολοκλήρωση τη τραγωδία του Anakin Skywalker σκότωσε πόσο κόσμο, ήταν καθήκη, ήταν σκατιάρη, ήταν εγωίστερο, ήταν μαλάκα, ήταν απ' όλα. Αλλά σαν παραμύθι, νομίζω λιτρώνει την ψυχούλα του. Δεν νομίζω ότι τον λυτρώνει, διότι στο Star Wars δεν υπάρχουν αμαρτίε που μπορεί να τι ξεπλύνει με νερό. Απλώ σκοτώνει συμβολικά όλα τα κομμάτια του χαρακτήρα του τα οποία εκμεταλλευόταν ο Πάλπατιν από την αρχή και μένουν αυτά τα οποία μπορούσαν να αντισταθούν στον Πάλπατιν και τελικά αντιστέκονται, τα οποία τα είχε θάψει πάρα πολύ βαθιά έτσι ώστε να λειτουργεί ο Σβέιντερ τόσα χρόνια. Και αν το σκεφτεί έτσι, ίσω καταπιεί και το ύφο του Χέιντεν στο τέλο, το ύφο έπαθα εγκεφαλική <laughs> παράλυση και έχω μείνει στο χαμόγελο. Σα παρακαλώ, βοηθήστε με. Σκέψτε το έτσι μπορεί να δουλέψει. Ναι, εντάξει. Εγώ αυτό είναι ω αλήτρωση. Αυτό που λε. Ότι σκότωσε μέσα του. Δεν σου λέω τώρα ότι ξαφνικά είναι αθώο για όλα τα εγκλήματα που έκανε. Θα δούμε ο Κάιλο πώ ήταν. Σωστά μετά έχει την ψηφιακή επέκταση του πανηγυρισμού του γαλαξία. Βοηθάει την εμπειρία να δει του πλανήτε που είδε και στα prequels να πανηγυρίζουν μετά από τόσο η τσόντα που φάγανε τον αυτοκράτορα. Και δουλεύει και η νέα μουσική του Williams που ναι, με θυμίζει Ινδιάνου στο μοναστηράκι που αν έχετε δει παίζουν αυτή τη μουσική. Αλλά το γιαμπ η αρχική μουσική δεν μου άρεσε καθόλου καθόλου. Η μουσική που έγραψε για το τέλο ο Williams είναι ένα αριστούργημα από τα δύσκολα. Διότι όταν είσαι ο Williams το εύκολο είναι να γράφει τη φανφάρα. Το να γράφει Ινδιάνικα στο μοναστηράκι είναι δύσκολο όταν είσαι ο Williams Και είναι ιδιοφιέ το ότι βάζει αυτή τη μουσική για κλείσιμο τη τριλογία. Διότι η απόλυτη οριστική νίκη του καλού δεν είναι θριαμβική πομπή όπω το 4. Είναι ένα πάρτι στο δάσο mm. με αυλού και τύμπανα. ναι. ναι. Όπω έχει βάλει του άλλου πλανήτε, mm. το πάρτι στο δάσο είναι η κορύφωση ενό γαλαξιακού πάρτι. Σωστό. Λοιπόν, δουλεύει ο Χέιντεν σαν το φάντασμα του Άνακιν. Ναι και όχι. Ναι για λόγου σύνδεση, με την έννοια ότι αυτόν έχουμε σαν μούρι του Άνακιν, τώρα τι να κάνουμε. Συμφωνείτε, διαφωνείτε και δεν δουλεύει επειδή ο ηθοποιό φαίνεται ότι απλά στέκεται στην πλέον και ο Λούκα του λέει: Ναι, 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 δεν γράφουμε ακόμα, περίμενε. Και αυτό κοιτάει το κοστούμι του να δει τι συμβαίνει, α πούμε. Πώ έγινε φάντασμα ενώ ο Γιόντα και ο Όμπιουαν διδάχθηκαν από τον Κουάιγκον και ο Ανακοινό ελπίζω να απαντηθεί κάποια στιγμή αυτό σε κάποια ταινία. Για μένα είναι η χειρότερη ταινία Star Wars. Δυστυχώ. Δεν με πειράζει τόσο το διαδικαστικό τη, παιδί μου, όσο ότι τη φαίνεται πιο μικρή καλλιτεχνικά. Είναι σχεδόν. Τηλεοπτική, σε είναι τηλεοπτική. Ό,τι επίτευγμα έκανε η αυτοκρατορία να επιτίθεται, δεν θα πω ότι το ανέρεσε, αλλά ρε παιδί μου, ήταν ένα πλήγμα. Και ήταν και ρηχό ασύνολο σύνολο και η Και πείτε ό,τι θέλετε για τον Τζαρτζαρ Binks, αλλά τουλάχιστον η Γκάνγκαν ήταν ετοιμοπόλεμο λαό, είχε κάποιο λόγο ύπαρξη, άσχετα με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτώ ότι υπάρχουν και κάποιε σκηνέ οι οποίε είναι χρυσάφι, έτσι. Οι οποίε είναι από τι καλύτερε του franchise, αλλά καθόλου τυχαία έχουν να κάνουν με τον Βέιντερ, τον Λου και τον Αυτοκράτορα. Γιατί υπάρχουν τρει ταινίε στο Return of the Jedi. Η μία είναι ο τζαμπα mm -hmm. Η δεύτερη είναι το Τρελέ Περιπέτειε στο δάσο τη Καλιφόρνια με τα αρκουδάκια. Τσόντα, ωραία τσόντα. και το τρίτο είναι η τραγωδία του Anakin Skywalker. Μόνο μία από αυτέ δεν μου αρέσει καθόλου και είναι τα Ewok. Συμφωνώ, δεν δουλεύουν. Αλλά το κομμάτι, η τραγωδία του Anakin Skywalker είναι από τα καλύτερα στο Star Wars γενικότερα. Ω σύνολο, ναι, η ταινία έχει πρόβλημα, αλλά λατρεύω τόσο πολύ το κομμάτι τη ταινία από την άφηξη του Λουκ στο, στην αίθουσα του θρόνου <ΣΣΣ> που δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό με αυτή την ταινία. Είμαι τόσο διχασμένο ανάμεσα στη χλιαρή διασκέδαση που μου δίνει ο Τζάμπα στην απόλυτη απόρριψη προ τα εγώ e και την καθαρό λατρεία προ το τέλο που δεν μπορώ να έχω γνώμη για αυτή την ταινία. Ε, συγκρούονται όλα αυτά μέσα μου. Ναι, <ΣΣ> <ΣΣ> και μου αρέσει <σχερνιά> τόσο πολύ το τέλο που δεν μπορώ να την κατηγορήσω. Είναι σχιζοφρενική ταινία αργά Μωτο. Συνολικά λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό σάγκα με κάποια παραστρατήματα. Αλλά επειδή το ζουμί τη, που είναι η άνοδο, μάλλον η πτώση και η λύτρωση του Anakin Skywalker δουλεύει, μπορώ να συγχωρήσω όποιο μέτωπο, όποιο παραστράτημα, όποιο σφάλμα, δεν με νοιάζει. Από εκεί και πέρα, η όλη φάση με την τραγωδία του Anakin και ότι ο γιο καταφέρνει στο τέλο χωρί βία να σώσει την ψυχή του πατέρα του, είναι μια αλληγορία που εμένα με ενδιαφέρει να καλλιεργείται και στον πραγματικό κόσμο και σε επίπεδο γενεών, που όταν μια γενιά αποτυγχάνει, έρχεται η επόμενη να διορθώσει τα λάθη και να πάει το πράγμα μπροστά. Κάθε γενιά. Ελπίζω να δουλέψει στον πραγματικό κόσμο. Α, εντάξει, τέλο πάντων. Εγώ λέω μακάρι, αλλά όσα λάθη και αν κάνει η νέα γενιά, πάντα να πηγαίνει τα πράγματα μπροστά και να τα καλυτερεύει. Και αυτό μου περνάει εμένα αυτή η ιστορία. Ναι. Εγώ ω ιστορία, σύνολο, βλέπω ότι δουλεύει. Για όλου του λόγου που ανέφερε. Είναι μυθολογικό. Είναι λατρεμένα υπερβολικό. Στο, στο πώς βλέπει τα πράγματα και αξίζει σίγουρα την επιτυχία που είχε. Η επιτυχία όμως αυτή που έκανε ήταν τρομακτική. Mm -hmm. Δηλαδή ξεκίνησε όταν ένας σκηνοθέτη και ένας παραγωγός καθόταν στις αρχές του, του 70 και συζητούσαν πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν το Flash Gordon. Μετά προσπάθησαν να πάρουν τα δικαιώματα του Flash Gordon, δεν έκατσε και έκαναν μία ταινία η οποία έκανε επιτυχία και ξαφνικά αυτό το πράγμα έπαψε να είναι απλά μία σειρά ταινιών και ο Λούκας βρέθηκε να είναι κάτι σαν τον προφήτη Μωάμεθ και να έχει στα χέρια του μία θρησκεία. Αλλά δεν ξεκίνησε να κάνει θρησκεία και πλέον αυτό το πράγμα έχει τελειώσει. Ο Λούκας δεν έχει καμία ανάμιξη Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει λήξει. Και από εδώ και πέρα όπου πάει θα πάει με διαφορετικούς κανόνες διότι δεν είναι πια... Αυτό που είχε ο Λούκα στα χέρια του, αλλά είναι ένα franchise όπω εκατομμύρια άλλα franchise που θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε μέχρι να σβήσει το σύμπαν διότι θα συνεχίσει να βγάζει λεφτά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα Star Wars, αυτά τα Star Wars, τα αυθεντικά του Λούκα τέλο πάντων, για την καλλιτεχνική του αξία και μόνο και να μην τα βλέπουμε απλώ ω ένα αποκρισταλωμένο πετράδι από την παιδική μα ηλικία. Και Α, το Star Wars μου και προχωρώντα στο μέλλον. Α ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Αυτή ήταν η άποψή μα για το επεισόδιο 6, η επιστροφή των Τζεντάι, αλλά και για όλη την τριλογία, αλλά και για όλη την εξαλογία. Και τώρα, εφ' όλη τη σύλληψη, θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σα άποψη στα σχόλια. Αν σα άρεσε αυτή η ανάλυση, πα... πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μα, ώστε να συνεχίσουμε κι εμεί να Star Wars τη νέα εποχή. Γιατί δεν τελειώσαμε, έρχεται το επεισόδιο 7. Σύντομα, πολύ σύντομα. Ω τότε. Συγέν.